Κύριε Υπουργέ, έχουμε κάνει και εμείς αντίστοιχη τροπολογία σε σχέση με το ένατο σχολείο στο Αιγάλιο. Και η τροπολογία αυτή είναι με βάση την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Που το Δημοτικό Συμβούλιο είναι της παράταξής σας. Αυτή είναι η πλειοψηφία τους. Λοιπόν, μην βάζετε το θέμα της καταλληλότητας. Μα 30 χρόνια λειτουργεί αυτό το σχολείο. Δεν ήταν ακατάλληλο 30 χρόνια. Και τώρα ξαφνικά θέτεται το ζήτημα της καταλληλότητας. Χρειάζεται να αντιμετωπιστεί άμεσα το ζήτημα του ένατου σχολείου με την αναγκαστική εκμίσθωση. Δεν μπορείτε να θέτετε θέματα καταλληλότητας όταν λειτουργεί 30 χρόνια. Δεν μπορείτε να κοροϊδεύετε τώρα τον κόσμο, αλλά ούτε και το Δημοτικό Συμβούλιο, που ξέρει πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση. Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να είναι σε αντίθεση με την ιδεολογία σας, αλλά σταματήστε την ιδεολειψία. Το λέτε συνέχεια κι εσείς. Ιδεολειπτικοί είσαστε. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν 100 μαθητές. Ή 100 μαθητές θα συνεχίσουν να μορφώνονται, ή ο ιδιοκτήτης θα πάρει το κτίριο που εσείς τώρα κάνετε, πώς το λένε, του κάνετε πλάτες να το πάρει. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Μπροστά στους 100 μαθητές έχετε επιλέξει τον ιδιοκτήτη. Και δεν λύνει το θέμα. Η Επιτροπή, αλλά και σήμερα εδώ, παρόμοιο θέμα με αυτό της Κρήτης, που θα μπορούσατε να το κάνετε αποδεκτό κατά περιεχόμενο, όπως το λέτε, στο άρθρο 25, στο άρθρο 25, που έχω κάνει συγκεκριμένη πρόταση, την έχετε, σας την επισήμανα και στην Επιτροπή, σας έδωσα στην Επιτροπή και συγκεκριμένες αποφάσεις για τον ΟΑΕΔ και τον ΕΦΚΑ. Είναι λοιπόν ίδιες περιπτώσεις που αφορούν εργαζόμενους με stage που σήμερα υπηρετούν 13 χρόνια και είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση. Είναι λοιπόν η ίδια περίπτωση. Πιστεύω ότι δεν έχετε λόγο να μην το κάνετε αποδεκτό. Είναι δηλαδή άδικο αυτοί οι εργαζόμενοι τόσα χρόνια να απασχολούνται και να είναι με τη βάσανο αν θα αύριο, πώς το λένε, θα πληρωθούν ή όχι.